Στο περιθώριο της συνέντευξης για τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου αναφέρθηκε στο θέμα της λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυριακές, υπογραμμίζοντας για πολλωστή φορά πως ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας είναι κάθετα αντίθετος με αυτό το ενδεχόμενο, κατηγορώντας από την πλευρά του το κυβερνητικό επιτελείο ότι χρησιμοποιεί συνεχώς τεχνάσματα για να εισάγει το θέμα αυτό μέσα από πολυνομοσχέδια, διευκρινίζοντας ότι το άνοιγμα τις Κυριακές δεν αποτελεί αναπτυξιακό μέτρο. Τέλος, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ανακοίνωσε πως ο Εμπορικός Σύλλογος θα πραγματοποιήσει εντός του Σεπτεμβρίου έκτακτη γενική συνέλευση των μελών του, από την οποία θα ληφθεί η απόφαση και εν συνεχεία θα κοινοποιηθεί στην περιφέρεια. Για τον λόγο αυτό, αύριο θα γίνει και συνάντηση των Εμπορικών Συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με τον Αντιπεριφερειάρχη Αρχέλα Ογρανά. Μας για τις Κυριακές είναι ίδια. Εμείς είμαστε εναντίον του ανοίγματος της ημέρας της Κυριακής. Αυτό το έχουμε δηλώσει εδώ και 2-2,5 χρόνια που το αρμόδιο Υπουργείο προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να το βάζει σαν άρθρο μέσα σε πολυνομοσχέδια. Τελικά τους ευνόησαν, γιατί μόνο αυτούς ευνόησαν, γιατί μόνο αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα στο κοινοβούλιο πραγματικά βλέπουν ότι είναι αναπτυξιακό μέτρο το να ανοίγουν τα καταστήματα τις Κυριακές. Μια ημέρα δηλαδή που τις υπόλοιπες που είμαστε ανοιχτά, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, βλέπουμε ότι δεν, το Σάββατο ας πούμε, που πέρασε συγκεκριμένα δεν κυκλοφορούσε άνθρωπος. Και νομίζουμε ότι την Κυριακή που θα ανοίξουμε θα αρχίσουν να κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην αγορά της Καβάλας ή οποιασδήποτε άλλης πόλης. Λοιπόν, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι καθόλου αναπτυξιακό μέτρο. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε σαν Εμπορικός Σύλλογος μια γενική συνέλευση, η οποία το έχω δηλώσει εδώ και ένα μήνα ότι θα γίνει μέσα στο Σεπτέμβριο. Σε αυτή την έκτακτη γενική συνέλευση θα πάρθει μια απόφαση, η οποία θα πάει στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Ήδη θα είναι στη γενική συνέλευση και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης. Απλά την Τετάρτη, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Γρανάς, μας έχει καλέσει στο γραφείο του όλους τους εμπορικούς συλλόγους της δικιάς μας εδώ της περιφέρειας, για να δούμε ποιες είναι οι προτάσεις και ποιες είναι οι απόψεις. Νομίζω ότι από τη συζήτηση μόνο καλό μπορεί να βγει, θα γίνει μια σύνθεση απόψεων. Από εκεί και μετά, αρμόδιοι να αποφασίσουν, δεν είναι ούτε οι 300 βουλευτές της Βουλής, ούτε οι αντιπεριφερειάρχες σε πρώτη φάση. Αρμόδιοι να πάρουν τις αποφάσεις είναι τα μέλη των εμπορικών συλλόγων, είναι η αγορά, είναι οι άνθρωποι που δραστηριοποιούνται μέσα στην αγορά και ξέρουν πολύ καλύτερα από τον καθένα ποιες μέρες, ποιες ώρες έχει κίνηση στα μαγαζιά μας. Καταρχήν, δεν υπάρχει καμία πρόταση από εμπορικό σύλλογο. Έχει γίνει μελέτη, η οποία έχει γίνει μελέτη, αφήστε με να ολοκληρώσω, η οποία έχει δείξει ότι το κοντά στο 90% των εμπορικών συλλόγων της Ελλάδος είναι αντίθετη στο άνοιγμα των Κυριακών. Το 10% ξέρετε ποιοι ήταν? Ήταν οι εμπορικοί σύλλογοι των νησιών, οι οποίοι μάλλον δεν είχαν καταλάβει το ερωτηματολόγιο και τη μελέτη και απάντησαν ότι εκείνοι θέλουν να είναι ανοιχτά. Εκείνοι έτσι και αλλιώς, βάσει νόμου, είναι ανοιχτά στις τουριστικές χαρακτηρισμένες περιοχές. Από εκεί και μετά, η Θεσσαλονίκη είναι ένα παράδειγμα το οποίο κάποιος αντιπεριφερειάρχης, η περιφέρεια δηλαδή, θέλησε να βγει μπροστά και να πάρει μια απόφαση. Και μάλιστα από τις 52, μετά από παρέμβαση του κυρίου Καβαθά, του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ, αν δεν κάνω λάθος, έγιναν 36. Λοιπόν, μην παίζουμε με τα νούμερα. Η αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού. Δεν βρίσκεται στα νούμερα των Κυριακών. Η αλήθεια βρίσκεται σε διάφορες άλλες αναπτυξιακές μεθόδους που πρέπει να εφεύρουν, πρέπει να βρουν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μας διοικούν, ούτως ώστε να μπορέσουν να υπάρχουν οι επιχειρήσεις μας και αύριο. Λοιπόν, για να υπάρχουν επιχειρήσεις και αύριο, δεν υπάρχουν τρόποι να αυξάνουμε τα λειτουργικά μας έξοδα μέσω των Κυριακών, χωρίς παράλληλα να έχουμε κίνηση. Και μήπως ξεχάσαμε για ποιο λόγο είναι η Κυριακή σαν μέρα? Μήπως ξεχάσαμε ότι είναι η Κυριακή η ημέρα που θα πάει κάποιος στην εκκλησία, θα είναι με την οικογένειά του και δεν είναι σίγουρα η ημέρα που θα αυξήσει τα εισοδήματά του?